όλη την Ελλάδα η Τσικνοπέμπτη γιορτάζεται με αυτόν τον τρόπο, με το να ψήνουμε, να γλεντάμε, να πίνουμε το κρασί μας. Επομένως είναι μια μέρα ξεχωριστή και είναι μια μέρα που ξεκινάνε οι απόκριες από σήμερα, δηλαδή που ήδη ξεκινάνε τα γλέντια μας, τα πραγματά μας, και φέτος που θα έχουμε και το καρναβάλι θα είναι μια ιδιαίτερη πλευρά της πόλης μας, που το καρναβάλι είχε σταματήσει για 4-5 χρόνια και σήμερα, φέτος, ξεκινάει τις εορταστικές εκδηλώσεις από σήμερα. Από ό,τι είδατε, ο χώρος του ΚΑΠΗ είναι ένας ευαίσθητος χώρος, όπως έχουμε πει. Η μέσα ο κόσμος έχει ανταπόκριση να έρθει σε αυτές τις εκδηλώσεις και αυτό είναι το ευχάριστο. Βλέπουμε και τα δύο ΚΑΠΗ μαζί. Όλοι μαζί σε μια πολύ ωραία γιορτή. Ωραία. Κάναμε και τα δύο, ναι, και τους δύο χώρους. Απλούστατα, από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα, υπάρχει μια υποδομή που μπορούμε να ψήσουμε και όπως έβρεχε σήμερα δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Στο χώρο του κεντρικού ΚΑΠΗ κάνουμε άλλες εκδηλώσεις που γίνονται, που είναι το ίδιο πράγμα. Είπαμε ότι αν κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούσαν να έρθουν, θα πήγαινε ένα αυτοκίνητο να τους έφερνε, γιατί μπορεί να ήταν και κάποιοι άνθρωποι να μην μπορούν να περπατήσουν, προκειμένου όλοι παρέα να είμαστε και να γιορτάσουμε τη σημερινή μέρα. Επομένως η επιλογή που έγινε για αυτό το ΚΑΠΗ, για να μην πούνε οι απάνω κάτω, ξέρετε αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν, έγινε μόνο με γνώμονα ότι υπήρχε η ψυσταριά εδώ πέρα, δεν είχαμε χώρο εκεί πέρα, θα έπρεπε να κουβαλήσουμε πράγματα, αν έβρεχε όπως έβρεχε σήμερα θα είχαμε πρόβλημα. Επομένως ήταν η επιλογή μας για αυτό το λόγο, και να μην νομίζει κάποιος ότι έγινε εδώ ή έγινε αυτό. Είναι όλοι μαζί είμαστε σήμερα, από ό,τι είδατε. Βλέπουμε ανθρώπους που ψήνουν εδώ, είναι μέλη του ΚΑΠΗ. Εθελοντές, είναι μέλη του ΚΑΠΗ και είναι άνθρωποι οι οποίοι πάντοτε, αυτοί οι άνθρωποι και με κάποιους άλλους που εμπλουτίζονται, βοηθάνε για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα το ωραίο σήμερα, γιατί ο εθελοντισμός είναι το καλύτερο πράγμα από ότι να πληρώσει κάποιον να έρθει να ψήσει. Στη μέρα πράγματι σήμερα είναι η μέρα που, όπως όλα τα χρόνια, ο Δήμος και το νομικό πρόσωπο διοργανώνει την εκδήλωση της Τσικνοπέμπτης. Όλα τα χρόνια χρησιμοποιούσαμε αυτό το χώρο, γιατί όπως βλέπετε έχει ψυσταριές και έχουμε και καλούς μαγείρους εδώ. Εκτός από την περσινή χρονιά που το είχαμε διοργανώσει στο Πάνω ΚΑΠΗ, για την αλλαγή έτσι. Θεωρώ ότι αυτός ο χώρος είναι πιο καλύτερος, και γιατί υπάρχει μεγαλύτερος χώρος για όλους. Θέλω να ευχηθώ σε όλους τους συμπολίτες μας χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή να έχουμε, γιατί ξεκινάει σύντομα και η Σαρακοστή. Η ανταπόκριση είναι αρκετά μεγάλη, βλέπω αρκετός κόσμος, οι ηλικιωμένοι φίλοι μας είναι εδώ όπως όλα τα χρόνια, και εύχομαι να είμαστε όλοι καλά και να είμαστε και εδώ του χρόνου και να το ξαναγιορτάσουμε. Να είστε καλά κι εσείς, χρόνια πολλά. Γιορτάζουμε όπως κάθε χρόνο και φέτος όλοι μαζί με τα μέλη μας την ημέρα αυτή της αποκριάς, της Τσικνοπέμπτη, που είναι μια πολύ ωραία μέρα. Προετοιμαζόμαστε όλοι για τις απόκριες. Η συμμετοχή είναι πολύ μεγάλη και η ανταπόκριση των μελών μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους εθελοντές μας για τη συμμετοχή τους εδώ. Ψήνουν τα σουβλάκια από το πρωί για να τα σερβίρουν ζεστά και νόστιμα πάντα στα μέλη μας. Εύχομαι καλές απόκριες σε όλους. Σας ευχαριστώ. Πείτε μας δύο λόγια. Χρόνια πολλά λοιπόν για τη σημερινή τη μέρα σε όλο τον κόσμο. Τσικνοπέμπτη είναι γενικά για όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε που παραβρεθήκατε να μας δει ο κόσμος. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο, ευχαριστούμε όλοι οι εθελοντικά, και ο κύριος από εδώ, ο κύριος Ζάμπος, και εγώ προσφέρουμε ό,τι μπορούμε. Βλέπουμε πάρα πολλά χρόνια, είσαστε εδώ παρόν, ψήνετε, βοηθάτε. Τι άλλο να κάνουμε, βοηθάμε εδώ πέρα το ΚΑΠΗ, τον Πρόεδρο μας, το ΚΑΠΗ μας, τον Δημαρχό μας, και περνάμε πολύ καλά. Χρόνια πολλά.